χιλιάδες συνάδελφοι που ζήσαμε πάνω από 10 χρόνια το καθεστώς σωμηρίας και αναπλήρωσης. Γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, υποστήκαμε στην πλάτη μας τον άδικο νόμο Βαβρόγλου, φτάσαμε τελικά να διοριστούμε και για μια ακόμα φορά είμαστε γυρολόγοι μακριά από το σπίτι μας. Χιλιάδες συνάδελφοι, ζούμε σε δωμάτια τρόγλες, βλέπουμε την οικογένειά μας μετά από 1,5 μήνα. Όσοι συνάδελφοι επέλεξαν να μένουν σπίτι και να μετακινούνται καθημερινά, δίνουν το μορφό τους 2 εβδομάδες στο Μηνιάτικο σε βενζίνες. Η ακρίβεια τσακίζει. Απαιτούμε, εδώ και τώρα, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση, να υιοθετήσει την τροπολογία που έχει κατατεθεί και επιτέλους, από τον πρώτο χρόνο, να έχουμε δικαίωμα στις υπηρεσιακές μεταμονές, μεταθέσεις, αποστάσεις, μετατάξεις. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, έτσι ώστε όλοι εμείς οι χιλιάδες συνάδελφοι που υπηρετήσαμε με τεράστιες δυσκολίες στο δημόσιο σχολείο τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουμε στοιχειοδός να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντα που μας βάζει η οικογένειά μας. Το Υπουργείο Παιδείας για μια ακόμα φορά χρησιμοποιεί προκλητικά πραγματικά επιχειρήματα. Για τα κενά φταίγαμε εμείς που παίρνουμε άδειες ανατροπής τέκνου ή άδειες λογίας συναδέρφησης. Τώρα λέει δεν σας δίνω αυτή τη δυνατότητα γιατί θα είστε υπεύθυνοι για τα κενά που θα δημιουργηθούν στις παραμετώριες περιοχές εάν φύγετε τον πρώτο χρόνο που καλύπτεται. Είναι ξεδιάντροποι. 45.000 αναπληρωτές αλήθεια τι καλύπτουν σε όλη την Ελλάδα. Είναι ξεδιάντροποι. Αρνούνται να διορίσουν με βάση τα οργανικά κενά, με βάση πραγματικές ανάγκες και προσπαθούν για μια ακόμα φορά να πετάξουν το μπαλάκι της ευθύνης στο εκπαιδευτικό. Λες τι είναι σωστό να υπάρχει δάσκαλο στην Τίνο και να μην υπάρχει στικό. Λες και είναι σωστό να υπάρχει καθηγητής βιολογίας στην Κεφαλονιά και να μην υπάρχει στην Αθήνα. Εδώ και τώρα, κάλυψη όλων των κενών, εδώ και τώρα, μόνιμοι διορισμοί με βάση τις ανάγκες, εδώ και τώρα, δυνατότητα σε όλους τους διορισμένους συναδέλφους να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στις υπηρεσιακές μεταβολές. Συνάδελφοι, θα δώσουμε τη μάχη μας μέχρι τέρμα. Είμαστε μαλλοντοκαπνισμένοι. 10 χρόνια αναπληρωτές με όλες τις κυβερνήσεις. Ζήσαμε στο πετσί μας τι σημαίνει αυταρχισμός. Με βία, καταστολή, άδικους νόμους. Τελικά κερδίσαμε και είμαστε διορισμένοι. Λοιπόν θα κερδίσουμε για μια ακόμα φορά.